Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, στις 17 Οκτωβρίου 2019 σας απέστειλα την κάτωθη επιστολή περιγράφοντάς σας την τότε κατάσταση, όπου στην πόλη της Σάμου, λόγω της έξασης των μεταναστευτικών ροών, σε συνδυασμό με πρόσφατα γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός της πόλης και εν συνεχεία μεταφέρθηκαν στο χώρο του ΚΙΤ, είναι πλέον ανεξέλεγκτη και οι επιπτώσεις της μη διαχειρίσιμες. Η οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα, ενώ η κοινωνική συνοχή κινδυνεύει να διαραγεί ανεπανόρθωτα, αφού η υπομονή όλων των κοινωνικών εταίρων έχει ουσιαστικά εξαντληθεί. Το αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων έχει ενταθεί, ενώ μετά τη δύση του ηλίου οι μόνοι οι οποίοι κυκλοφορούν είναι οι μετανάστες πρόσφυγες. Τα περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς αυξάνονται τόσο σε συχνότητα όσο και σε βαρύτητα και ένταση. Ήταν το μόνο ΚΙΤ σε όλο το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο που είχε αφαιθεί να αναπτυχθεί μαζί με την κατασκήνωση της ντροπής στον οικιστικό ιστό από λανθασμένες επιλογές, πολιτικές ασάφειες, από ανευθυνότητα και από συμφέροντα αλότρια με τα συμφέροντα του τόπου και της πατρίδας. Οι προσπάθειες που κατευλήθησαν το 2016 για μεταφορά του ΚΙΤ εκτός πόλης προσέκρουσαν σε μικροσκοπιμότητες και οργανωμένα συμφέροντα που ήθελαν να διαφημίζουν το ανοιχτό ΚΙΤ της πόλης, σηκώνει τεχνολογικών καταστροφών, μαζί με την ίδρυση στρατηγίου πολιτικής προστασίας και Ακαδημία του Πυροσβεστικού Σώματος με τις απαιτούμενες κτηριακές υποδομές. Κύριε Πρωθυπουργέ, η Σάμος, πέρα από τις συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης κατά το παρελθόν, έχει να αντιμετωπίσει, όπως ξέρετε πολύ καλά, τις συνέπειες του προσφυγικού, της πανδημίας, της εγκύτητάς της κατά καιρούς με τη γείτονα, αλλά και ενός φωνικού σεισμού, για τα αποτελέσματα του οποίου έχετε ιδία άποψη λόγω της άμεσης επίσκεψής σας και της συνεχούς από εσάς παρακολούθησης του έργου της αποκατάστασης και της ανακούφισης των πληγέντων. Γνωρίζετε ότι η τοπική κοινωνία των ακριτών της πατρίδας μας, παρά το υψηλό ηθικό της και το ανεπτυγμένο αίσθημα αλληλεγγύης που διαχρονικά επιδεικνύει, είναι πληγωμένη και αντιμέτωπη με πολλά προβλήματα. Προτείνουμε, ζητούμε την τροποποίηση της ειδικής χωροτεξικής μελέτης της Σάμου, που εδώ και 25 χρόνια έχει αποτελέσει την ταφόπλακα σε κάθε αναπτυξιακή επένδυση στον τριτογενή τομέα, τη θεσμοθέτηση ρήτρας νησιωτικότητας σε κάθε οριζόντια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, που αφορά φορολογική αντιμετώπιση των κατοίκων είτε στην καθολική αντιμετώπιση των νησιωτών, την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων του νησιού, αφού σε συνδυασμό με τις παραδόσεις μας αποτελούν το βασικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Ο πρόσφατος σεισμός πλήγωσε πολλά εμβληματικά μας κτίρια, η αποκατάσταση των οποίων πρέπει να αποτελέσει μια από τις βασικές προτεραιότητές μας. Την αποκατάσταση όλων των δημόσιων υποδομών με προτεραιότητα τα σχολιά μας, των λιμενικών υποδομών, της χερσαίας ζώνης, του βιολογικού καθαρισμού της Σάμου, της αποκατάστασης του βιολογικού του Πυθαγορείου και του Κοκαρίου. Όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα που για λόγους οικονομίας δεν αναφέρω τώρα παραπέμπουν στην εκπόνηση και θεσμοθέτηση ενός αναπτυξιακού προγράμματος για τη Σάμο με βασικό στόχο την ανασυγκρότηση σε πρώτη φάση και στη δημιουργία εν συνεχεία συνθήκων αηφόρου ανάπτυξης του νησιού. Προς αυτή την κατεύθυνση ο συντονισμός και η συνεργασία των φορέων της αυτοδιοίκησης, των κρατικών υπηρεσιών και των εμπλεκομένων υπουργείων είναι απαραίτητη και αυτονόητη. Η ως τώρα διαχείριση της αποκατάστασης από τον αρμόδιο συντονιστή και νυν υφυπουργό κύριε Τριαντόπουλο εκ του αποτελέσματος κρίνεται ικανοποιητική, επαρκής και άμεση. Ο τρόπος που από κοινού θα διαχειριστούμε από εδώ και μπρος τις πληγές αλλά και τις ευκαιρίες που εξαιτίας του σεισμού δυνητικά έχουμε θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη μελλοντική εικόνα του νησιού. Θεωρώ ότι πολλά από τα ανωτέρων, όχι το σύνολο αυτών, έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο εκτίμησης και εξέταση και από εσάς και από τους συνεργάτες σας. Στα πλαίσια αυτά θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κρατικός μηχανισμός θα συνεχίσει να επιδεικνύει, παρά τις στρεβλώσεις και τις καθυστερήσεις, αντίστοιχη αμεσότητα και συνέπεια με αυτή που επιδείξατε εσείς κατά την πρόσφατη κρίση που αντιμετώπισε το νησί μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα σας αναμένουμε σύντομα μαζί να εγκαινιάσουμε τα νέα μας σχολιά και τις νέες σύγχρονες υποδομές μας στον χώρο αυτό εδώ.